ευρώ απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε λοιπόν στον αγώνα και την φετινή development μεταξύ των τυπικών υπηρετών Golden Rail Warriors και τις Ράγκες εναντίον των Μαμού. Φυσικά με τις εμφανίσεις η ομάδα των Golden Rail Warriors σαν μια, θα μπορούσα να πούμε, σχετικά γνωστή ομάδα του στην άλλη άκρη του κρατικού, στην άλλη τα Μαμού, μια ομάδα που από άλλη εποχή, την καλή έννοια, η οποία δεν έχει κάνει έως τώρα το καλύτερο είναι το ξεκίνημα για τους Golden Rail Warriors, να πούμε ιδιαίτερα, καθώς δεν έχουν παίξει επίσημο αγώνα. Έτσι είναι πολύ καλή εικόνα στα φιλικά, από την άλλη σε επίσημο δεν είναι ο πρώτος τους για φέτος. Από την άλλη τα Μαμούς, όπως λέγαμε, δεν έχει κάνει το καλύτερο σχήμα, παρότι πήραν τη νίκη από το Salonics στο κύπελο με 70-62. Μετά έρχονται από δύο ήττες για τους Jackals με 67-57 και έπειτα από τους Antonio Jazz με 49-69. Αυτό που καταλαβαίνουμε τώρα είναι ότι είναι μια ομάδα που βασίζεται πάρα πολύ και στο βάθος του πάγκου, όπου σήμερα δεν υπάρχει σε ιδιαίτερο βαθμό, καθώς είναι μόλις 6 παίχτες στο σύνολο, οπότε μιλάμε για έναν παίχτη στο πάγκο. Από την άλλη, αυτό που θα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οι Golden Rail Warriors με, φαντάζομαι, με έξυπνο τρόπο και στη διαχείριση είναι το βάθος του πάγκου, που φαίνεται στο μπασκετάκι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Όταν υπάρχουν μια πλευρά 9 και την άλλη 6 παίχτες, είναι κάτι το οποίο με στη διαχείριση δεν θα εκμεταλλευτούν όλη η ομάδα. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό στο σημερινό αγώνα. Οι Golden Rail Warriors καταφέρουν να κάνουν τη διαφορά με αυτό. Εδώ έχουμε το πρώτο καλάθι και φάουλ. Για σήμερα το οποίο σκοράρει ο Φωκιαδάκης του Μαμού, να μείωσε 4-2, έχει περάσει, ένα λεπτό και 41 δεύτερα από την έναρξη σε καθαρό βασιλικό χρόνο. Το σκορ είναι 4-2, όπως το είναι υπέρ της ομάδας του Golden Rail Warriors και επιτυχείται στην πόλη ο Χαλκιαδάκης για το έμεσο τρίποντο, το οποίο δεν θα έρθει εν τέλει. Οπότε εδώ οι Golden Rail Warriors θα έχουν την ευκαιρία να πάνε και να αφήσουν κι άλλο διαφορά. Θα δούμε αν θα επιτευχθεί αυτό, το ότι θα γίνει όντως από το σουτ σε Ιβανίδη. Δεν είναι γρήγορη διαφορά, αλλά 4. Θα τον Μαμούς τώρα, Χαλκιαδάκη. Αφήνει στα χέρια του Μακρέ, από τους περνάει μπάλα στον Φαράντο και δίνει φάουλ δεύτερο ομαδικό. Φάουλ το οποίο θα κάνει σε Βανίτς αυτή η περίπτωση. Βλέπουμε και τον Μακρέ να δίνει τις εντολές του. Η παραφορά θα γίνει από την πλάγια γραμμή και συνεχίζουμε από την baseline η παράφορα. Το λάθος μου είδα το διαιτή να βγαίνει προς τα πλάγια και να βλέπουμε ότι άμα θα ξεχωριστεί όχι από εκεί. Αλλά εν τέλει από την baseline η παράφορα τα χέρια του Χαλκιαδάκη. Τον Μαρκάρη Σουγιακόπουλο θα πάρει το σουτ που δεν έχει αποτέλεσμα με τον Πύχιο Φαράντος. Χαλκιαδάκη θα πάρει το σουτ ασχοράρι στο 4. Συγκροφορία τώρα η Golden Rail Warriors. Το σουτ χωρίς επιτυχία από τον Νοσκάβου. Θα γίνει το κλέσιμο και ακούμε τζάμπο. Μπάλα είναι για τους Μαμού από τα μακριά χέρια του Μακρύ. Να μπορεί να συγκρατεί πριν κάνει το οπλιολογικό κλέσιμο ο Καβανάς. Στην επίθεση λοιπόν τώρα η Μαμού. Φαράτος. Θα βρει το Μακρύ. Θα κρατήσει, και την μπάλα. Δεν μπορεί να σκοράρει το rebound. Είναι και την πλευρά του Golden Rail Warriors. Σε θέλει τον Καβανά. Θα πρέπει να αναφερθεί ο Πουταράκης. Περνάει στα χέρια του Γιαμούκοβλου. Πολύ ωραία πάσα, αλλά χωρίς πλήρη ανταπόκριση. Καβανάς θα παραδώσει την μπάλα, αλλά θα βγει εκτός.
Χλεβανίδη, που μπορεί να συγκρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Αλλάζει κατοχή στα χέρια του Μαμούς ξανά. Στους 64 έχουν περάσει μετά 3 λεπτά της αναμέτρησης. Μακρύς. Πολύ ωραία συνεργασία το Μαμούς, πάντα περνάει σύντομα από όλους. Τώρα κλείνει η πεντάδα, τον Εξουγιακόπουλο. Να πιέσει στην άμυνα. Από τα χέρια του Μακρύνου, μια πολύ ωραία κίνηση στην πλάτη. Θα σκοράρει γρήγορα και άμεσα. Παίρνει το χέρι στην ισοπαλία στο 6-6 μετά από τα 3,5 λεπτά. Και ξανά κατοχή για τους Μαμούθ. Έχουν και επιτελαγή στο θέση του εκτός και περνάει μέσα ο Κατζησικίδης. Γιακόπουλος στους τριών, έστωχο, να πω μια φορά που θα περάσουν και το Μαμούθ μπροστά. Κάνουν την ανατροπή στο 6-9. Πιταράκης, μπάλα. Αφήνει στα χέρια του Γιαμούκοβλου. Γαβανά στο φούτο σχολάρι, λοιπόν του Γιακόπουλο. Μακρύς, με τη μία, όπως θα πούμε, πάσα. Ξανά για τον Γιακόπουλο. Παράδοση του τριών πόντων. Όχι στην πλησία, αλλά εκεί θα επανήσει και το αμυντικό rebound. Και θα μπορέσει να πει αφιασμό η ομάδα των χρυσών ραχών. Αλλάζει πλευρά. Πολύ ωραία. Για την ξεκίνηση θα σκοράρει με τον Βόγιο Παυλό. Από κοντά. Να δε πάει διαφάνω στο πόντο. Καλκιαδάκης. Το κλέψιμο Πιδαράκης θα βγει μόνος του. Και αφήνει την μπάλα στο καλάθι χωρίς καμία δυσκολία. Το σκορ στο 10. Εννέα πριν φάση είναι ψήφιο, φτάνει η ομάδα των Golden Red Warriors. Που ότι η ομάδα του θα βγει στο. Καλκιαδάκης. Γιακόπουλος. Κάνει πολύ ωραία την κίνηση. Το κλείσιμο δεν θα ολοκληρωθεί εδώ, αλλά θα ολοκληρωθεί σε δεύτερο χρόνο. Με τη συγκίνηση θα ανέβει, θα περάσει μέχρι μέσα. Και μπάλαγες Μαμούθ. Και έχουμε time out την ώρα της αλλαγής και όλες. Έχουμε μετά το Χατζηστάβου να περνάει στη θέση του Γιαμούκολου. Όλα έχουμε time out ως Μαμούθ αρχικά. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out του Μαμούθ, η οποία χτύπησε με 19. Επομένουν λιγότερο από 5 λεπτά να έχουμε περάσει τη μέση της πρώτης περίοδου. Και από καλά αυτό το Φαράντο, που θα κάνει το 10-11, θα ξαναπέφαλει την ομάδα του Μαμούθ μπροστά. Έτσι και με το φόντο, αλλά φόντο με φόντο μετράει δύο. Έχουν περάσει ήδη, 5,5 λεπτά στην διάρκεια. Κατσικίδης. Ταβίδο Καμπανά. Ξανά και ο Τσικίδης. Μπάλα προς τα έξω. Το σούτου χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Σλεβανίδη. Θα βρει στην πλευρά του ταυλό. Γιακόπουλος. Δεν έχει φοβηθεί τα σούτου έως τώρα. Αν και δεν είναι βιόλα. Παρ' όλα αυτά είναι από τους παίκτες που δείχνει ότι δεν φοβάται. Είναι και συνέχεια φαντάζομαι. Πιταράκης, πάρα στο Γαβανά. Ξανά Πιδαράκης από τη γωνία για 3 στο σουτ, χωρίς επιτυχία. Θα τη στάβει το rebound. Θα ηρεμήσει την κατάσταση. Καβανάς, θα τη στάβρου, θα πάρει το σουτ. Μπάλα δεν μπαίνει στο καλάθι. Καλκιαδάκης, θα την πίεση του Καβανά. Γίνει το κλέψιμο. Καβανάς, θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπούχαλη. Είναι το πρώτο ομαδικό της ομάδος των Μαμούθ. Δύο βολές στα χέρια του Γαβανά. Ότι πολύ έφυγε. Έντεκα όλα. Παίρνει η διάρκεια στην κουβαλία. Δύο στα
2 και έχουμε αλλαγή να περάσουν μακρύς στη θέση του Χαλκιαδά και του Ράδων Μαμού. Πρώτηκα 11-3 λεπτά και 10 δεύτερα πλέον απομένουν για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Γιαγκόπουλος στα χέρια του Μπούχαλη. Παράτος, Μπούχαλης πάει μέχρι μέσα σκοράρι. Αλλά το οποίο είπε έναν τρόπο στο σκορ σήμερα. Κλάσσο για την πρώτη περίοδο. Θα δούμε και την εξέλιξη και όλος του αγώνα. Δεν είναι η πρώτη περίοδο που δίνει το τελικό αποτέλεσμα. Η Νταράκη στα Σταύρου. Στην κυκλοφορία οι χρυσές ράγες. Παραξανά στο Κιδαράκι. Θα πάρει το σκουτ. Θα μπορέσει να σκοράρει. Μακρύς πιέζει το χρυσές Σταύρου. Θα βγάλει την μπάλα σε έξω. Μπουχάλης περάσει στο κέντρο πλέον. Μακρύς. Και μπορεί να σκοράρει. Αμυντικό κορυφό μου θα κερδίσει στα φύγη. Μέχρι μέσα δεν μπορεί να γυρίσει καλά την μπάλα. Σφαλιάρα στην άμυνα στην μπάλα από τον Σεβανίδη όμως παραμένει στους Μαμούς. Γιαγκόπουλος θα πάρει το σουτ για 3. Ανεβαίνει διαφορά πλέον στο 12-16. Το σουτ 4 η Μαμούς. Θα έχουν πει στο τελευταίο δίλεπτο πλέον της περιόδου. Και είναι τα βήματα που θα κάνει ο Σεβανίδης. Δεν θα αφήσει την επίθεση να εξελιχθεί για την ομάδα του. Είμαστε πάνω στο Γιαγκόπουλο, μας πιέσε και εμάς. Σύντομος χωρίς επιτυχία. Γαβανάς. Την πλευρά των Warriors. Θα περασπίσει ο Κατσικίδη, δεν μπορεί να σκοράρει. Του γίνει γρήγορα. Είναι τα βήματα. Εδώ σταματάνε. Δεν υπάρχει καλός αντίπαλος. Στην περίπτωση είναι ο ίδιος του εαυτός. Είναι άλλαξη την κόντρα του Κοντερέλ Warriors. Γραβανάς. Το σουτ χωρίς επιτυχία από τον Σεβανίδη. Και φάουλ του Καμπανά, του Γιαγκόπουλο, τρίτο ομαδικό. Παναφορά από τα χέρια του Μπούχαλη. Είναι από κάτω μας, δεν μπορούμε να καλύψουμε αυτήν την παραφορά. Μακρύς. Γίνεται εδώ συνεργασία με τον Καρακούνη. Χωρίς αντιπάλο, μακρύς ο σουτ. Αριστερικό το rebound. Ξανά ο Μακρύς θα πάρει προσπάθεια μόνος του. Από τη φέντε και ασκοράρει κάτω από το χέρι του Καβανά. 12-18 στο συν 6 η ομάδα των Μαμού. Σεβανίδης, μπάλα στον Κυραντζαράκη. Το καλάθι έρχεται. Το Καβανά μετά από την 2 ώρα σκοράρουν οι Golden Rail Warriors. Το 14-16. 24 δεύτερα πλέον. Μακρύς. Γρήγορα παράδειγμα θα αφήνει το πουθάνι. Μπλοκ από ποιον, να το πείτε εσείς. Και βγαίνει Καβανάς. Φάουλ, στο οποίο θα κάνει ο Καραγκούνης. Δεν τον αφήνει να βγει σε συνδυάζον. Στην περίπτωση. 1,8 δεύτερο ομαδικό. Πρώτο προσωπικό του Βασίλη Καραγκούνη. Παναφορά την πλάγια γραμμή από τα χέρια του Σεβανίδη. Τα χέρια του Ζαράκη. Τελευταία 5 δεύτερα. Ζαράκη θα πάρει το σουτ. Την μπάλα είναι μέσα. Και έχουμε το τέλος της περίοδου. Λοιπόν με 16-18 υπέρ της ομάδας των Μαμούς. Να δούμε τι έχει να μας δώσει λοιπόν και η δεύτερη περίοδος. Λοιπόν για τη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης. 16-18 μπροστά η ομάδα των Μαμού. Το καλάθι στο τέλος από τον Φιδαράκη είναι αυτό που έχει την διαφορά. Να το καλάθι. Δεν μπορούσαν να σπάρεις την Μακρύς.
Γιαγκόπουλο, ξανά μακρύ. Το σουτ για τρεις φορές επιτυχία βελτία του. Πάλι την μπάλα είναι εκτός. Ιδαράκης θα πεθάσει. Την κυκλοφορία τους Warriors. Θα πάθει το σουτ ο Ιδαράκη εδώ πέρα. Περνάει η μπάλα στο ζωγραφίκι, θα γίνει το κλέψιμο. Όταν θα βλέπω τελικά του Μακρύ. Μακρύς, θα βλέπω για Γκόπουλο και αυτός θα περάσει την μπάλα γρήγορα στο Λουμπούχαλη. Και φάουλ, το οποίο θα γίνει από τον Κάτσανο. Κάτσανόβης, παιδί. Παναχωρά, Καραγκούνης, μπάλα στο μακρύ. Πάει μέχρι μέσα με το ταμπλό. Δεν σκοράρει να κερδίσει δύο βολές και το πρώτο φάουλ. Πρώτη βολή εύστοχη, ανεβαίνει διαφορά 16-19. Δύο στις δύο οι βολές. Διαφορά στους 4 πλέον. Αυτά ήταν τα δύο πρώτα καλάθια, οι πρώτοι δύο πόντι για την δεύτερη περίοδο. Συνολικά δεν ήταν μόνο για την ομάδα των Μάμου. Μακρύς, είναι αυτός που κατεβάζει, θα περάσει, έχει μέσα, τρομερή κίνηση αλλά χωρίς επιτυχία. Και φάουλ που γίνεται, θα δούμε ένα φαράντο και έχουμε αλλαγή. Γαβανάς επιστρέφει στη θέση του Πιδαράκη. Την επίθεση των Golden Rail Warriors. Είναι το κέντρο Φαράντο. Θα ολοκληρώνεται τον Μπούχαλη. Μακρύς. Άφες αρκετά ευκίνητος. Την μπάλα. Αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. Καβανάς. Ας δείτε, ήταν πολύ δυναμικός παίκτης. Επίσης το φάουλ, δύο βολές στα χέρια του. Τις βόλες του Γαβανά. Η πρώτη είναι εκτός, παραμένει το 16-20. 2-2, Γιαγκόπουλο στο rebound. Ανταλλάζει το μακρύ. Μπούχαλης. Καλέχουμε την μπάλα να περνάει πάρα πολύ τον Γιαγκόπουλο. Αν και δεν σκόρερε σε αυτήν την επίθεση. Σε Βανίδης. Μπάλα μέχρι μέσα. Αλλά χωρίς επιτυχία. Παραλίγο το λάθος. Μπάλα είναι στα πόδια του μακρύ. Γίνεται αλλαγή κατοχής. Golden Rail Warriors. Συνεχίζω από τον λοιπόν τον Φλωρίδη. Σε Ιβανίδης, ξανά Φλωρίδης.
Καβάνα με μπάλα, θα είπε στη μέσα, θα φύγει την baseline, θα πάρει το σουτ, θα αρπάξει μπάλα, καλάθι, φάουλ, κερδισμένο του Γιαμούκογλου, πάνω στη λήξη, κατεβάζει διαφορά στους δύο, την ευκαιρία για τον πόντο πλέον, έχουν κυλήσει από τα 3 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Δεύτερο φάουλ τον Μακρύ. Βολή εκτός, συμπληρωματική βολή εκτός. Θα Γιαμούκογλου θα πάρει το rebound άλλη μια φορά. Καραγκούνης, ο Μακρύ. Το σουτ έστοχο. 18-22. Παλακτός Καβανάς, Γιαμούκογλου, συγγνώμη, Πλωρίδης, εδώ είναι Γιαμούκογλου. Δεν μπορεί να σκοράρει, Μακρύς, να θα τρέξει, πάρει ο Καβανάς τον ανακόψει. Τρίτο ομαδικό, με την ομάδα του Golden Rail Warriors και έχουμε time out. Δύο ομάδες θα δείξουν στους πάγους για ανάσες και οδηγίες. Επιστρέφουμε λοιπόν για την ομάδα που η Μαμούθια κρίση χωρίς επιτυχία. Golden Rail Warriors ξανά στην κατοχή. Λιβανής δεν βάζει Καβανά στην μπάλα. Περάσει στο Γιαμούκογλου. Στην κορίτη θα πάρει το σουτ. Έστοχο. Ανεβαίνει διαφορά προς το πόντο, το εξωτρίποντο του Γιώργου Σπιλωρίδη. Μπούχαρης που κατεβάζει. Μακρύς θα πάρει το σουτ, όλης επιτυχία, rebound από τα χέρια του Γιαμούκογλου. Άλλη μια επίθεση που περνάει το Σαϊβανίδη. Καβανάς, περιμένει πρωταγωνιστής στον Golden Rail Warriors και στις όλες προσπάθειες στην περίπτωση στον αγώνα έως τώρα τουλάχιστον. Μακρύς θα βρει απέναντι τον Γιακόπουλο. Πολύ ωραία συνεργασία. Χαράτος, Χαλκιαδάκης, ξανά Φαράτος τώρα. Μπουκαλής Φαράτος τρέχει πολύ μπάλα και δίνει το φάουλ του Γιαμούκογλου. Δύο βολές. Και έχουμε αλλαγή, περνάει στη θέση του Σι. Του Κατσανού, περνάει, επιστρέφει ο Πιταράκης. Βολή πρώτη έξω και τα χέρια του Χαράδου. Δεύτερη όμως όχι, 21-23 το σκορ. Μαμού σε γρήγορη επίθεση, αλλά φαίνεται οργανωμένη Μαμού. Λέβει, αρπάζει αυτά ο Καβανάς, είναι κλέψιμο αυτό. Θα πάρει το σούτ, μπάλα δεν κάνει το χατήρι στον Σεϊβανίδη. Μακρύς γρήγορη επίθεση, Καλκιαδάκης. Καθαρία μια αλλά... Φαίνεται να στραβοπατάει, εν τέλει. Λέει το Χαλκιαδάκης, είναι καλά. Αλλαγή του Λιβάνου Golden Rail Warriors, θέση του Γιαμούκογλου περνάει κάτι τσικίδης. Και Πιδαράκης θα κατεβάσει την μπάλα. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μισό της δεύτερης περίοδου. Κάτι τσικίδης, τον Φιλωρίδη. Πιδαράκης. Υπάρχει τραυματισμός του Χαλκιαδάκη, δεύτερη φορά. Αυτή φορά στις ομοπλάτες. Και της μία και το φάουλ. Πέμπτο ομαδικό.
πλευρά των Warriors. Το στόπο απόσταση είναι μακρύ. Το στοιχεία καμπανά αρπάξει. Πιδαράκι μέχρι μέσα. Αναπηδάει. Πες τον αυτό, αναπηδάει και στην στεφάνη και είναι εκτός. Που πρέπει να σου χαρίσει. Μακρύς. Μπουχαλής. Θα βρει ο Χαλκιαδάκη. Γιαγκόπουλος. Μακρύς, θα πάρει το σουτ. Και το ριμπάνο Φαράντος. Ξανά Μπουχαλής, θα σουτάρει. Δεν μπορεί. Άλλη μια επίθεση, τα χέρια. Το Μαμούσκι, φάουλ. Πιδαράκι, στο Γιαγκόπουλο. Υπήρχαν στα πρόσωπα. Και οι δύο έχουν σηκώθει και φαίνεται να είναι καλά. Εξηγεί ο διοικητής, το βλέπετε εσείς, την περίπτωση στον... στον Πιδαράκη. Προσπαθεί να καταλάβει γιατί υπάρχει φάουλ και εξηγεί ο διοικητής φυσικά. Σε ήρεμο τόνο, αμφότερη. Και δύο βολές του Γιακόπουλου. Πολύ βολή έφυγε, ανεβαίνει διαφορά στο 24. Και δύο στις δύο οι βολές. Έχουμε αλλαγή Καραγκούνης στη θέση του Φαράντου για την πλευρά των Μαμούθ. Να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση στην πλευρά των Golden Rail Warriors. Πληροφορία, Πιδαράκη στο σουτ, ο στοιχεία για τη συγκύρια στο rebound. Σαϊβανίδη στο σουτ, χωρίς επιτυχία. Το rebound πήρε τον μακρύ τελικά. Ωραία φάση για το Χαλκιαδάκη για να ανοιχτεί πλέον η ομάδα. Γιαγκόπουλος, έξω και εκτός ορροπίας. Το σκοράρι. Καβανάς. Μέχρι μέσα δεν μπορεί σκοράρει. Παλίγο τον Γιακόπουλο στο καλάθι. Πάμε μας στο μάτι του Μαμού. Αν δεν μπορεί, θα λέει σκοράρει. Ούτε δεν της γύρισε από την άλλη. Μπάλα δεν έχει βοηθήσει ιδιαίτερα σήμερα. Μιχαλής. Μακρύ τώρα. Γιαγκόπουλος στο σούτ τη γωνία, χωρίς στοιχεία. Έτσι και εσύ θα πάρει το rebound. Και την Καράκη θα κατεβάσει. Για πάνω στους 6, 21, 27, πάμε με 114. Καράκη, το χωρί απειτώσκας, αφήνει καμπανά στο σούτ. Δεν υπάρχει καλά αυτή. Τόσκας, η Καράκη στο τέλος, η επίθεση θα πάρει το σούτ. Αλλά όχι. Για το όπλος αφήνει την μπάλα εκτός. Να δούμε αν η ομάδα των Μαμού μπορεί να ανεβάσει την διαφορά. Να το κάνει το Χαλκιαδάκη. 21-29. Καβανάς, Σιγκαράκη, Ετσικίδης. Σιγκαράκη στο σουτ. Περαστεί Καβανάς. Και το μπάλα στα αυτιά ξανά τον Μαμού. Καλκιαδάκης. Το πλέον από Ετσικίδη. Τα πολύ ωραία άμυνα.
Άγριος Χαλκιαδάκη γίνει το κρέψιμο σε Βανίδη. Ευκαιρία για τους Golden Rail Wolves να κατεβάσουν. Καβανάς καθαρή άμυνα. Αν συνέχεια θα σκοράρει. 24 δεύτερα, μία επίθεση όλη στα χέρια του Μαμούς. Κουρδάκης Μπουχαλής. Θα πάει μέχρι το τέλος μόνος του. Καλά και φάουλ στη λήξη. Έτσι πλωματική. Ο φίλος, αν το φίλο να να δούμε αν θα ολοκληρώσει. Θα ολοκληρώσει το τρίποντο. 23-32. Από μακριά η μπάλα του Φιλαράκη. Χωρίς αποτέλεσμα λοιπόν. Είναι και η δεύτερη περίοδος. Το σκορ 23-32 υπέρ της ομάδας των Μαμούς. Επιστροφή για την τρίτη περίοδο πλέον, όπου η ομάδα των Μαμούς είναι 9 με 23-32. Είναι και σε επίθεση του Διακόπουλο. Θα δούμε σήμερα. Αν θα μπορούσε να πάρει πλέον σε διψήφια διαφορά. Και το καταφέρει αυτό ο Μακρύς. Πρώτη φορά σήμερα διψήφια διαφορά. Παίρνει το Μαμούρ στο σύν 11. 23-34. Και δεν έχει απάντηση με χέρι του Κλωρίδη. Πάρει το σουτ, πολύ σε επιτυχία. Rebound του έχουμε. Παράβαση. Η οποία φυσικά θα δώσει την αλλαγή. Καταρχής. Στο μακρύ μπάλα αφήνει στον Μπουχαλή. Θα πάρει το σουτ με το ταμπλό. Συλλή καμπύλη αλλά έτσι. Θα στάψει λίγο γωνία. Κατεβάζει Ζαράκης. Λοφορία Φιλωρίδη στη γωνία κατά Τσικίδης. Εντάξει, μια πολύ ωραία κίνηση. Θα μπει εδώ, θα πάρει το σουτ. 5. Στους 5-36. Καβιαγκόπουλο θα πάρει το σου. Έχει πολύ γρήγορη απάντηση του Μαμούς. Διαφορά στους 10-4. Κιδαράκης. Περαστή μπάλα στα χέρια του Κατσικίδη. Θα αφήσει για τον Γιαμούκογλου με το ταμπλό μέσα. Μακρύς. Βάλα στα χέρια. Μπούχαν ξανά. Μακρύς. Πάει μέχρι μέσα. Και είναι φάουλ. Και θα γίνει αλλαγή Καβανάς, θα περάσει αυτό ποιος θα βγει. Καβανάς στη θέση του. Για μου πολλού. Ο Παναφορά τον Μπουχαλή λοιπόν, θα βρει. Παρά το δεν σκοράρει αυτός. Για πάω τον 12. Για να έχει και μπορεί να κατεβάσει 10.
Θα γίνει το κλέψιμο εδώ πέρα από τον Πιλόρη. Θα την πάει συγκρατήσει. Ξανά η Μαμούθ με πίεση. Παράντος. Γιαγκόπουλος. Θα πείσει στο Καραγκούνι, θα πάει από το σούπερ σκοράρι. Φιγαράκης. Θα έρθει ξανά στο Φιγαράκη από εκεί Καβανάς. Δαβίδο Πλεωρίδη, θα πάει τόσο σούτ. Θα το πάρει ο Φιγαράκης από στοιχεία. Θα το κλέψιμο και μόνος του ο Πιλωρίδης που να σκοράρει στο μεγάλο του τσίπρο πλέον διαφορά. Σύμιση λεπτά για την περίοδο. Μακρύς Γιαννόπουλο, Παράντος, μπάλα έξω, Μπουχάλη, ξανά Παράντος. Κοσυρκία όμως, Κολερελ Γόριορς, Ιδαράκης, μπάλα. Φιλωρίδης, Γαβανάς, δεν θα πάρει το σούτ. Ιδαράκης θα το πάρει, αλλά μπάλα γίνει εκτός. Και έχουμε αλλαγή, περνάει φυτός καθηγητές του Κατσανού. Έχω ευκαιρία και Μαμούρ θα κάνουν αλλαγή. Θα πιστέψει ο Χαρκιαδάκης, μάθος του Μπουχάλη από την βλέπω. Έχει την μπάλα στον Σιγιαγκόπουλο, θα πάρει το σουτ, έστοχος. 42 για τους Μαμούθ, 29 για τον Golden Rail Warriors. Φιλαράκης. Φιλωρίσκης. Ψάχνει το σημείο. Φιλαράκης. Θα περάσει από το ίσο για κόπους τον κόψη. Πολύ ωραία κίνηση, χωρίς αποτέλεσμα. Γαράκης θα πάει μέχρι μέσα να μειώσει. 31-42 το σκορ. Λιγότερο από 5 λεπτά πλέον. Παράντος από τη γωνία του Μπουχάλη, το στοιχεία. Γαράκης φάουλ του Μπουχάλη. Τώρα στους 11.31.42. Φιλωρίδης θα ζυγίσει το σουτ και πολύ καλά μάλιστα. Μακρύς. Κρατάει Χαρκιαδάκης που στρέψει. Το είπαμε και νωρίτερα θα γινότανε. Γιαγκόπουλος. Μπάλα στα χέρια. Παράδειγμα είναι το μπλοκ. Θα γίνει το κλέψιμο. Παράδειγμα θα βγει μόνος του. Θα ανεβάσει κι άλλο τη διαφορά. Ξανά στους 10. Θα ανεβαίνει σε διψηφίο 34. 3,5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Πάτσο για τον Τατσικίδη δεν έρχεται. Για Τατσικίδη, αν υπάρχει το θετικό rebound.
Δεν μπορεί. Εδώ πέρα πιλωρίζει, θα κατεβάσει κι άλλη διαφορά. Θα κρίσει. Βάζουν από τον πιλωρίζει. 3 λεπτά, 7 δεύτερα. Επικίνδυνη περίοδο. 34-44 το σκορ. Έχουμε δύο αλλαγές για την Τσικίδης εκτός και πιλωρίζει. Περνάνε ξανά Γιαμούκογλου. Περνάνε ξανά και Σεβανίδης. Παναφορά από τα χέρια του Μακρύ. Και αυτά τα χέρια του Καλκιαδάκη. Γιακόπουλος. Καρακούνης. Θα πάρει το σουτ. Χωρίς επιτυχία. Κόσκας. Το ριμπάου. Πολύ ωραίο καλάθι και φάουλ. Υπό πολύ μεγάλη ένταση, πίεση και δυσκολία. Και σίγουρα έχει ισορροπία. Αλλά καταφέρει να σκοράει 36-44 σημαντική βολή στα χέρια του. Μπάλα. Δεν είναι φτάνει. Παρτίσε ενέργεια, παρακαλώ, φορτίστε. Μακρύς. Παραλίγο το φλέφτο του Πιταράκη. Εκατοχή. Και είναι φάουλ. Δύο βολές. Φάουλ τον Πιτόσκα. Τρίτο βαδικό. Δύο πόλεις έχει από Μακρύ. Πρώτη πόλη έξοχη. Και 10-45. Και η δεύτερη 36-46 το σκορ. 2-20. Γαράκης. Πολύ δυνατή. Και το Σεβανίδη. Γιακόπουλος χωρίς επιτυχία. Καραγκούνης προσπαθεί να σώσει αλλά δεν μπορεί. Ξανά κολτερέλι Βόρειος, οι φοράκες καταφέρουν να μειώσουν. Θα κατεβάσουν διαφορά σε προηγούμενα επίπεδα. Πιταράκη στην μπάλα, στο πιτός και θα πάρει το σούτ, χωρίς επιτυχία. Καλά και φάουλα, μια φάουλα του Γιαμούκογλου. Τελειάδα δεύτερα για να κλείσει η τρίτη περίοδος, κατεβαίνει διαφορά 36-48. Έχει και συγκεκριμένη βολή ο Γιαμούκογλου και δεν βάζει καλή διαφορά στην ομάδα των Golden Rail Warriors. Να πούμε ακρίς παίρνει ανάσταση, μπαίνει ο Μπούχαλης. Έξοχος. 39-46 και κατεβαίνει πάνω σε 7. Καλής Γιακόπουλος. Παράτος Μπούχαλης. Με το ταμπλό χωρίς στοιχεία. Πιδαράκη συγκρεμά των Warriors. Διαφόρα στους 5 πλέον. 41-46. Μπούχαλης στο Γιακόπουλο. Καβανά, επιθετικό φάουλ. Καλά, μπαίνει, δεν μετράει. Εννοείται αυτό.
Όταν ξανακούτε τόση ώρα δεύτερες φωνές, να σας πούμε ότι υπάρχει έντονο οικογενειακό ενδιαφέρον στην κερκίδα. Οικογένειες των παιχτών, κυρίως βάζουν πέσει τα παιδιά τους. Είμαι σίγουρος ότι έχουν ακουστεί και εντολή για κακό κάθε άλλο. Καθαρίζουν και το παρκέ. Μετά και την πτώση του Δαβανά σε κερδισμένο επιθετικό φάουλ. Συνεχίζουμε λοιπόν. Το σκάς. Μέχρι το λεπτό. Σκριτής. Δανή θα αφήσει. Για μου κογλού. Το σκοράρι. Διαφορά στους τρεις. Ξαναγίνεται τέρμπι. Καλτιαφράκης. Πάρα παραμένει εδώ. Μακρύς, θα βγάλω καρα, θα βγει ο Καραγκούνης σε ένα πιο εμπέληκτο σχήμα. Παράντος, θέση του Μακρύς στο Μακρύς σχολείο. Μπουχαλής, θα πάρει το σούτ, Γιακόπουλος και φάουλ του Καβανά στα 21,8 δεύτερα. Τέταρτο ομαδικό. Συνδύωμα προσωπικό. Μπουχάλης. Σκοράρι. Πέντε. Δέκα δεύτερα πλέον. Γαράκης. Γαβανάς. Σε νεκρό χρόνο φάουλ, σε δύο βολές Γαβανά, για να δούμε το σκορ της περίοδου 44-48. Δύο στις δύο, 44-48 και επίσημα για την τρίτη περίοδο. Σε λίγο επιστρέφουμε για την τέταρτη και πιθανώς μοιραία. Επιστροφή για την τέταρτη και τελευταία μάλλον περίοδο. Το σκορ 44-48. Βεγούντι Μαμούθ, η Golderelli Warriors το γυρίσαμε στο σημείο 14. Πιστέψτε μας κάποιο παιχνίδι του Μπουσουλά, δεν έχουν κάνει την ανατροπή ακόμα. Μακρύς. Παράδοση θα κρατήσει. Μπουχαλής. Το σουτ, δεν σκοράρει. Διαβάζω την μπάλα. Γαράκης. Το σουτ χωρίς επιτυχία από τα χέρια. Κάτσαμε. Γιακόπουλος το σουτ για τρεις. Όχι, Σταύρου να μαζέψει. Βιδάκι που κατεβάζει. Ρετσικίδης. Βιδάκι Χατσιστάβρου. Πάλι για την Τσικίδη. Τέλος και έχουμε βήματα τον Κατσανό. Μακρύς. Μια φορά θα κατεβάσει τώρα για την ομάδα των Μαμούς. Μετά τα βήματα που έκανε ο Κατσανός. Πολύ ωραία πάσα που αδειάζει από τον Ιλιακόπουλο. Θα βγάλει το Φαράντο. Μόνο του θα σκοράρει. Για τρεις χωρίς επιτυχία. Αμυντικό ριμπάουντ. Ιλιακόπουλο βγαίνει μόνος του.
σου. Καλά σου και φαουλ. Για φάνε πιο στους 6. Σκοράρι. Θα ανεπάσει κι άλλη διαφορά. 46-53. Μετυσικίδης. Κυραράκης. Παράσουν να θα τη σταύρουν. Το σουτ. Όχι επιτυχία όμως. Καραγκούλης αρπάξει. Μακρύ. Παρασυνό που χάνει. Καραγκούνης ξανά. Παρά το σουτ από τον Ιακώπουλο Χωστυχία. Παναφορά από την πλευρά των Golden Rail Warriors. Την άρεξα που έχει συμβάλει να κυλήσει. Αλλά η πλευρά. Στεφανίδη. 3 δευτερόλεπτα. Θα δοκιώ πότε πάλι στο Μαμούτ. Γιαντόπουλος, δεν μπορεί να σκοράρει. Φάουλ, το οποίο θα γίνει από τον Μπουχάλη. Μην αφήσει ελεύθερη την επίθεση. Η έκτερη μείνει την άμυνα. Πότε πάνω αφορά για την ομάδα των Golden Rail Warriors. Και του Δαράκη μπάλα. Με το ταυλό χωρίς επιτυχίας. Αντιστάβλου δεν μπορεί. Μπορεί και την ψυχή του όμως στο τέλος. Στους 5 σαν αυτό 63 53 αυτό είναι. Γιαγκόπουλος για 3. Στεφάνι άλλη μια φορά. Μακρύς. Καραγκούλης μπάλα παίρνει στο Μπουχάλη. Παρά του ξανά. Είναι το τέλος. Δεν καταλαβαίνω τι έχει γίνει. Αλλάζω το χρονόμετρο. Θα έχουν 11 δεύτερα ακόμα. Δεν ήταν λήξη του χρόνου. Και τέλει. Βλέψιμο. Φιδαράκι. Θα σκοράρει. Θα σκοράρει. 50-53. 6 λεπτά πλέον απομένουνε. Γιαγκόπουλος. Ράντο, Σαράντο Γιαγκόπουλο. Κερδίζει το φάουλ του Χατζησταύρου. Δύο βόλες στα χέρια του. Πολύ είναι εκτός του Γιαγκόπουλο και μπορεί να ανέβασει την διαφορά στους 4. Μια μικρή ανάσα μπορούσε να είναι. Ούτε στη δεύτερη, να πάνω στο rebound. Τρέξει στο γήπεδο, φεύγει baseline.
Κυράρακης. Τον Καβαλά ξανά. Εξαιρετικό. Και τέταρτο του Καβαλά. Τρίτο για την ομάδα του Golden Rain Warriors στην τέταρτη περίοδο. Μακρύ, θα βρει το Καραγκούνι. Το κύκλο Στεφάνης. Κυράρακης θα κατεβάσει. Κετσικίδης. Πιτόσκα. Κυράρακης. Στεφάνης ο σουτ. Χωρίς επιτυχία. Τώρα θα αρπάξει Καλκιαδάκης. Μακρύς. Είναι ο Καραγκούνης. Το σκοράρι στους 5. 50-55 διαφορά. Είναι ασφαλή αυτή τη στιγμή για την ομάδα τον Μαμού. Καμπανάς. Πιταράκης για 3. Διαφορά πλέον. Τελευταία 4 και 10 θα είναι πολύ επεισοδιακά από ό,τι φαίνεται. Σε ένα πολύ έντονο θετικό βασχετικό τέμπο των δύο ομάδων θα δούμε ποιο θα είναι πιο ισχυρό. Άμα το Τσικίδη. Μπορεί να είναι και πολύ μοιραία και αλλαγή ψυχολογίας. Γιατί Τσικίδη. Γαβάνας. Ζαράκης. Γιατί Τσικίδης. Λίγες επιλογές. Γαβάνας. Το κλέψιμο το μπουχαλί. Θέλει καθαρό μυαλό και τις δυο πλευρές τώρα. Γιαγκόπουλος, δεν μπορεί Χαλκιαδάκης να αρπάξει. Μακρύς, στους τριών πόντων, δεν υπάρχει απάντηση. Το τίποτα νωρίτερα. Κυράρακης. 3 και 20 υπόλοιποτε. Και είναι φάου, το οποίο κάνει ο Χαλκιαδάκης στο Κατσικίδη. Θα οδηγήσει η γραμμή των βολών. Ευκαιρία και σοφάριση. Για τους μαλαγές, για μου που έχουν συνθέσει την Πιτόσκα. Βολή, η πρώτη. Πάμε και τη δεύτερη. Και η μπάλα είναι για τους Μαμούς. Επιστρέφει τη Λωρίδη στη θέση του Στεφανίδη. Καρκιαδάκη. Παραλίγο το θέσιμο, δεν γίνεται. Γιαγκόπουλος. Καλά κύριε μέσα. Δεν σκοράρει. Κυκλοφορία. Κυδαράκης. Κατσικίδης. Εκεί το κλέσιμο του Καραγκούνη. Γρήγορα. Καλκιαδάκης. Και είναι φάουλ του Κατσικίδη. Τέταρτο ομαδικό. Τελευταία 2-21. Η απορριμμάτη 144. Και time out από την πλευρά των Golden Rain Warriors να οργανωθούν για αυτό το μείον 1 μήπως μπορέσουν και το γυρίσουν. Επιστροφή λοιπόν για τα τελευταία 2-20. Μαμούς την μπάλα.
54-55. Μακρύς. Πιέζει και Πιδαράκης. Τος Καραγκούνης. Συνήξη. Τους πέσει διαφορά. Μικρή ανάσα. Να δούμε αν θα έχει διάρκεια όμως. Τελευταία 2 λεπτά πλέον. Πιδαράκης στο Κατσικίδη. Θα περάσει και θα σκοράρει ξανά στο πόντο. 100 δεύτερα. Εδώ κρίνονται πολλά. Βαλκαδάκης. Μπουχάλης μπάλα. Έχει πατήσει τελική, αλλαγή κατοχής. 1-22-56-57, ευκαιρία μεγάλη για την ομάδα των Golden Rail Warriors. Θα ξαναπεράσουν μπροστά εδώ στο τέλος, μετά από πάρα πολλή ώρα. Να κάνουν την πλήρη πλέον ανατροπή από τους 1-16-14 νωρίτερα. Καβανάς. Λαράκης για 3, μπάλα όχι. Για Μούβογλου, καλάφι. Και πίεση περνάει στην άλλη πλευρά αυτή τη στιγμή. Πίεση περνάει στην ομάδα του Μαμούτ. Η οποία πρέπει πρώτα να μαζέψουν την ψυχολογία, να μπορέσουν να σκοράρουν, να μην δεχτούν καλά στην επόμενη πίεση για να μπορέσουν να πάρουν την. Να πάρουν ξανά το προβάδισμα. Και απομένουν 54 πλέον. Μπάλα στα χέρια του Μακρύ. Ισοδιακό τέλος εδώ στην 10 Academy. Και είναι φάουλ. Πέμπτο μαδικό οδηγείται στις βόλες ο Μακρύς, ο οποίος φαίνεται έχει τραυματιστεί κιόλας. Μακρύς στην γραμμή των βολών. Κάθε δευτερόλεπτο που πλέον περνάει είναι καθοριστικό για την τελική έμβαση του σημερινού αγώνα. Και τον καθορισμό του νικητή και τα όλα τους. Δύο βολές για τον Μακρύ. 58-57 παραμένει. Δεν συζητώ, αλλά το rebound είναι από το Πιδαράκι. 15 έφερα φάουλ και δεν Να δούμε λίγο πλέον τελευταία επίθεση. Τα πάσα πιθανότητα της ομάδας του Golden Rail Warriors. Εκεί του Ζαράκη μπαλά. 10 ευθύνη για την επίθεση, 24 για το τελικό. Πιθαράκης. Για την Τσικίδης. Στη λήξη της επίθεσης, έκοπο. 60-57 και time out. Time out. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για την τελευταία 12.5 δευτερόλεπτα. Που θα κρίνουν αν δεν υπάρχει συνεκτήση ή όχι, ποιος θα είναι και αν θα υπάρχει περίπτωση της παράτασης. Σε λίγο επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε το 12.5 δεύτερα. Διαφορά στους 3. Μαμούς σε επίθεση. Βρίσκονται πίσω. Γιακόπουλος δεν μπορεί. Γαράκης. Το Πλεονίδη. Πλεονίδης κλειδώνει. Η νίκη είναι εντός. 62-57, μεγάλη ανατροπή για την ομάδα Golden Rail Warriors που του δίνει νίκη στον πρώτο του φετινό αγώνα. Μπήκανε ζεστά, μπήκανε θερμά στη φετινή χρονιά. Βρέθηκαν πίσω, κατάφεραν να τρέψουν μια καλή διαφορά από 14 πόντου στην πλευρά του Μαμούθ και χρειάζονται πλέον νικητές. Τώρα περιμένουμε για τον επόμενο αγώνα. Οι Μαμούθ δυσκολεύτηκαν στο τέλος να κρατήσουν διαφορά. Αλλά αυτό είναι το μπάσκετ, φίλες και φίλοι. Να το δούμε και την επόμενη φορά.